Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι εφοπλιστές δεν είναι χαζοί. Μόλις ακούσατε την ομιλία του εκπροσώπου της ΔΑΚΕ, Προέδρου της ΣΟΚΕ, που τη θέση παραχώρησε ο Βερνίκος για να ξεπληρωθούν γραμμάτια. Για να ξεπληρωθούν γραμμάτια σαν αυτά που εκφράστηκαν. Παρακαλώ, συνάδελφοι, παρακαλώ. Το Γενάρη του 2021. Μόλις ακούσατε μια ομιλία ενός συνδικαλιστή που έδωσε εξετάσεις στην κυβέρνηση. Τζάμπα οφίτσια, οι εφοπλιστές δεν μοιράζουν. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ας συστηθούμε για άλλη μια φορά. Η δημοσιοπαλλική αγωνιστική συσπήρωση ΔΑΣ είναι ο συνδυασμός που απαρτίζεται από συνδικαλιστές οι οποίοι μέσα από τα σωματεία μας παλεύουμε με τις θέσεις του ΠΑΜΕ. Συσπηρωνόμαστε σε αυτό και οργανώνουμε καθημερινά τον αγώνα για το δίκαιο όλων των εργαζομένων. Επιτρέψτε μας από αυτό το βήμα να απευθύνουμε έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, μόνιμους και συμβασιούχους, που έκαναν το βήμα και συνέβαλαν ώστε η ΔΑΣ να καταγραφεί στο 38ο συνέδριο της ΑΔΔΗ για πρώτη φορά πρώτη δύναμη στο σύνολο των 5 μεγάλων ομοσπονδιών. Στους εκπαιδευτικούς, στους δάσκαλους, στους καθηγητές, στους εργαζόμενους στους δήμους, στα νοσοκομεία, στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Η ΔΑΣ τα τελευταία 13 χρόνια και τα τελευταία 5 συνέδρια της ΑΔΔΗ διπλασίασε τις δυνάμεις της σε ψήφους, ποσοστά και έδρες. Σε όλα τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα είναι πολύ κοντά στην κυριολεξία, σε απόσταση αναπνοής, να διπλασιαστεί και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και να καταγραφεί για πρώτη φορά πρώτη δύναμη και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ ή για την ακρίβεια να μοιραστεί την πρώτη θέση με άλλη παράταξη. Φαίνεται πως κάτι αρχίζει να αλλάζει. Κάτι καλό γίνεται. Και πού? Μέσα στα σπλάχνα του αστικού κράτους, των υπουργείων και των κυβερνητικών μηχανισμών. Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κανένα άλλο αστικό κράτος, δεν έχουμε υπόψη μας εργαζόμενοι, κρατικοί υπάλληλοι, να εμπιστεύονται σε τέτοιο βαθμό τις ταξικές δυνάμεις. Όλο αυτό το πράγμα δεν το λες και λίγο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και σήμερα της ενεργειακής φτώχειας, ανεξάρτητα από το ποιος ή ποιοι κυβερνούσαν. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Το ξέρω, είναι από πίσω οι εργαζόμενοι, αλλά όχι. Ανεξάρτητα από το ποιος ή ποιοι κυβερνούσαν, τα πράγματα από δύσκολα γίνονταν καθημερινά χειρότερα. Οι κυβερνήσεις άλλαζαν. Τα προβλήματα όχι απλώς έμειναν, αλλά καθημερινά μεγάλωναν. Σήμερα Νέα Δημοκρατία και οι εταίροι της σοσιαλδημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ξαναστείνουν το ίδιο παιχνίδι, την ίδια παγίδα της κυβερνητικής εναλλαγής. Επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή οργή και δυσαρέσκεια στην αναμονή των βουλευτικών εκλογών, στην αναμονή της νέας κυβερνητικής εναλλαγής. Νέα Δημοκρατία,
ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ εναλλάσσονται στην κυβέρνηση για την μακροημέρευση του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, για τα κέρδη των λίγων. Είτε με τη μια κυβέρνηση, είτε με την άλλη, η δουλειά των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων γίνεται. Ο λαός ξεζουμίζεται, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έκοψε το 13ο-14ο μισθό και η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, όχι μόνο δεν τους επανέφερε, αλλά και τα τρία αυτά κόμματα που κυβέρνησαν από κοινού, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τα τρία μνημόνια έκοψαν 5 μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους. Μας συγχωρείτε πολύ, αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, από αυτή την κυβερνητική εναλλαγή δεν θα πάρουμε. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής εναλλαγής, η Νέα Δημοκρατία έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Όπως οι ίδιοι λένε, το κράτος έχει συνέχεια. Ποιο κράτος? Αυτό που καθημερινά καθυβρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους, που τους αποκαλεί σύλληβιν τεμπέληδες, και ας είναι αυτοί που κρατούν όρθια και ανοιχτά τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα κράτος εχθρικό για το λαό και τους δημοσίους υπαλλήλους, που στην πανδημία υποχρεωτικά αποκαλούσε τους υγειονομικούς ήρωες και όταν κατέβαιναν στους δρόμους και στις συγκεντρώσεις, τους ξυλοφόρτωναν και από πάνω. Τους έστεναν και τους έρνουν στα δικαστήρια, όπως τη συναγωνίστριά μας, την Αφροδίτη Τηρέτζιου, πρόεδρο της ΟΕΓΕ, και άλλους τίμιους αγωνιστές, συναδέλφους. Ας το πάρουν χαμπάρι. Όσα δικαστήρια κι αν στήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ταξική πάλι δεν καταργείται, το δίκαιο δεν φυλακίζεται. Γιατί πολύ απλά, για μας νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Νόμος είναι το δίκαιο του εκπαιδευτικού που κάνει ό,τι μπορεί για να μορφωθούν τα παιδιά του λαού και μένει στα αντίσκηνα. Νόμος είναι το δίκαιο του οικοδόμου που με τα δυο του χέρια έχτισε πόλεις και χωριά και μένει στο Νίκη. Νόμος είναι το δίκαιο των εργατών γης στο σκλαβοπάτζαρο της Μανολάδας, που δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, που είναι ο βασικός κρίκος στη διατροφική αλυσίδα και γυρίζουν το βράδυ σε νάιλον παράγκες πεινασμένοι. Να το γνωρίζουν καλά, πίσω δεν κάνουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα τα μεγάλα συμφέροντα με τους αντεργατικούς νόμους της τελευταίας δεκαετίας και το πρόσφατο αντεργατικό τερατούργημα του νόμου Χατζηδάκη, επιδιώκει να βάλει τα συνδικάτα στο γύψο. Ο νόμος Αχτσιόγλου άνοιξε το δρόμο για το περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, ταυτόχρονα και την όρεξη της Νέας Δημοκρατίας να φέρει το νόμο Χατζηδάκη, να επιβάλλει το δόγμα νόμος και τάξη, τον περιορισμό των διαδηλώσεων, την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Σοσιαλδημοκρατία και νεοφιλελευθερισμός, όταν πρόκειται για το χτύπημα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, παραμερίζουν τις όποιες διαφορές τους. Δουλεύουν μαζί και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, τα κέρδη των λίγων που από κοινού έχουν ως Ευαγγέλιο, προϋποθέτουν τσακισμένους μισθούς και τα συνδικάτα στο γύψο. Να γιατί μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να προφυλάξουμε το κίνημα και τους εργαζόμενους
από την παγίδα και την αυταπάτη της κυβερνητικής εναλλαγής. Όποιος και αν κυβερνήσει, το πρόγραμμα της κυβερνητικής εναλλαγής το ξέρουμε. Γιατί πολύ απλά το ζήσαμε. Φτώχεια για το λαό, κέρδη για τους λίγους. Όποιος και αν είναι κυβέρνηση, με οποιαδήποτε σύνθεση, με οποιοδήποτε μείγμα πολιτικής. Γιατί πολύ απλά αποδείχτηκε ότι η κυβερνητική εναλλαγή δεν σημαίνει αλλαγή πολιτικής. Τέτοια κυβερνητική εναλλαγή τους τη χαρίζουμε. Ρωτάμε. Ας πούμε ότι γίνεται η μία ή η άλλη κυβερνητική εναλλαγή. Θα επαναφέρουν το 13ο-14ο μισθό. Θα καταργήσουν τους 7.000 μνημονιακούς νόμους που όλοι μαζί ψηφισαν. Θα καταργηθούν οι προκλητικές φοροαπαλλαγές σε βιομήκανους και φοπλιστές. Θα καταργήσουν τον νόμο Χατζηδάκη που και τα τρία αστικά κόμματα της Βουλής των συγκυβερνήσεων στο 50% των άνθρωπων ψήφισαν. Θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πεμπλακεί η Ελλάδα με τη δική τους βούληση από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ή θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Μάλλον το δεύτερο θα γίνει, το δεύτερο λέει και ο λαός μας. Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η κοροϊδία. Ρε παιδιά, πείτε πίσω να μην μιλάνε. Ρε συνάδελφοι, από το Προεδρείο. Ναι, τώρα εμείς όμως μας ακούνε πίσω. Δεν γίνεται. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ανασυνταχθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι να ξανακινηθεί η ελπίδα, η αισιοδοξία ότι με ένα γερό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που επήγει σήμερα είναι να ενισχυθεί το αγωνιστικό πνεύμα, η αγωνιστική στάση ζωής, η συμπόρευση με το ΠΑΜΕ, η αλλαγή σχετισμών δύναμης, η οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης. Η καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, από το πεζοδρόμιο μέχρι την κάλπη, από το πρωτοβάθμιο σωματείο μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, είμαστε χαμένοι. Φίλος μας είναι η αλλαγή, οι λαϊκοί αγώνες από τα κάτω, η αντίσταση είναι ο σύμμαχός μας. Από το τίποτα πρέπει κάτι να κάνουμε. Οι δυνατοί πρέπει να γίνουν τίποτα και τα αδύνατα να γίνουν δυνατά. Αυτό που έχουμε να το απαρνηθούμε και να πάρουμε αυτό που μας αρνούνται. Εμείς πρέπει να γίνουμε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Εμείς πρέπει να γίνουμε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Αυτό είναι το δικό μας κάλεσμα. Καμιά αναμονή. Τώρα η δυσαρέσκεια, η λαϊκή οργή και αγανάκτηση να γίνει οργανωμένος λαϊκός αγώνας, λαϊκή αντεπίθεση για την ανατροπή. Για να τσακιστεί κάθε τι που μπαίνει εμπόδιο στην υλοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Μόνο το ΠΑΜΕ έχει αυτή τη γραμμή πάλης. Μόνο το ΠΑΜΕ μπορεί στα σοβαρά να οργανώσει τη λαϊκή πάλη, να τους φοβήσει, να τους εμποδίσει, να τους σταματήσει, να γίνει το αντίπαλο δέος. Κάντε μια σκέψη και φανταστείτε. Φανταστείτε αν όλα τα συνδικάτα ήταν σαν τα μούτρα της ΓΕΣΕΕ και του Παναγόπουλου. Φανταστείτε να είχαμε υιοθετήσει κι εμείς ως γραμμή πάλης αυτά που πρεσβεύει ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΔΗ, ο Γιάννης Οπάιδας, και νυν πρόεδρος της αμαρτωλής ΟΚΕ, του οποίου, όπως είπαμε, το προεδρυλίκι το πήρε βέρα και αραβώνα από εφοπλιστή. Φανταστείτε να δεχόμασταν τον νόμο Χατζηδάκη κι εμείς και να λέγαμε
Νόμος είναι, ψηφίστηκε, είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε. Να λέγαμε κι εμείς ότι ο νόμος Χατζηδάκη είναι για τον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά το δημόσιο. Και οι πρώτοι που τον λούστηκαν ήταν οι εκπαιδευτικοί, στην πρώτη του εφαρμογή. Να δεχόμασταν κι εμείς ότι μπορεί να υπάρξουν λύσεις από τα πάνω, να καθόμασταν στα αυγά μας, να πιάναμε ένα καναπέ και να κάναμε ζάπινγκ στις πολιτικές εξελίξεις και πού και πού να πατούσαμε και κανένα κουμπί σε καμιά ηλεκτρονική ψηφοφορία και να περιμέναμε ότι έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Φανταστείτε. Φανταστείτε να μην υπήρχε το ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Να μην υπήρχε ο εννιάμηνος ηρωικός απεργιακός αγώνας στη Χαλιβουργία. Στις πύλες τις οποίες γεννήθηκε το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γερνά, εργάτη». Φανταστείτε να μην υπήρχε η εμβληματική και μοναδική σε όλο τον κόσμο πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, όπου με σύνθημα και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή εμπρός λαέ για την ανατροπή. Σπάσαμε τη σιωπή, σπάσαμε την τρομοκρατία κράτους και εργοδοσίας. Φανταστείτε να μην υπήρχαν οι μεγάλοι αγώνες των εργατών στη Λάρκο, στην Κόσκο, στην Ιφούντ, στη Μαλαματίνα, των εργατών στα μεταλλεία της Καλλικηδικής, στα λοιπάσματα της Καβάλας. Φανταστείτε να μην υπήρχαν όλοι αυτοί οι αγώνες που άνοιξαν τον δρόμο και ενέπνευσαν τους ηρωικούς αγώνες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τον απεργιακό αγώνα 100.000 εκπαιδευτικών, τον ηρωικό αγώνα των υγειονομικών, των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνάδελφοι, το ΠΑΜΕ δεν είναι καμιά παρθενογέννηση, ούτε είναι κανένα φιολόγημα κάποιου ή κάποιον. Το ΠΑΜΕ προέκυψε ως ανάγκη των καιρών. Είναι ο ορισμός της ενότητας όλων των εργαζομένων. Όπλο στα χέρια των εργατών και ταυτόχρονα καρφί στο μάτι της πλουτοκρατίας. Γι' αυτό το ΠΑΜΕ πολεμήθηκε από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε. Πολεμήθηκε από κράτος και εργοδοσία. Αγαπήθηκε όμως όσο τίποτα άλλο από τους εργάτες, από το λαό. Και αγαπήθηκε δυνατά, πολύ δυνατά. Όλα αυτά τα χρόνια, η συνδικαλιστική ηγεσία της ΑΔΕΔΗ, ΔΑ και ΠΑΣΚΕ, και ΑΕΚ, η συνδικαλιστική παράδοξη του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησαν το συνδικαλιστικό κίνημα και τα συνδικάτα ως ασανσέρ σκαλοπατάκι για την κυβερνητική εναλλαγή. Όταν ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ηγεσίες των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΚΕ και των παρεμβάσεων δούλευαν τη γραμμή για λύσεις από τα πάνω και έλεγαν «Δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες, μόνο με μια κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά, μπορεί να δώσει λύσεις. Να φύγουν οι Σαμαροβενιζέλοι, τα θυμόμαστε». Αργότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, οι ρόλοι και τα συνθήματα άλλαξαν και έγιναν να φύγει η απάτη της αριστεράς, αυτοί που μας κορόιδεψαν, αυτοί που μας φορτώνουν νέα μνημόνια. Σήμερα το κουβάρι της κυβερνητικής εναλλαγής ξετυλίγεται στο συνδικαλιστικό κίνημα με την ίδια γραμμή, αλλά με άλλο μοτίβο. Να φύγουν οι ακροδεξιοί, χειρότεροι από αυτούς δεν υπάρχουν, τίθεται ζήτημα δημοκρατίας κτλ. Φύγε εσύ, έλα εσύ, αλλά φως για τους εργαζόμενους δεν υπήρξε. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Η γραμμή αυτή της κυβερνητικής εναλλαγής έκανε μεγάλη ζημιά στο κίνημα. Αποδείχθηκε όχι μόνο αδιέξοδη
για τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά επέδρασε αρνητικά και στον ίδιο τον προσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, στην κατάστασή του. Ουσιαστικά, μετέτρεψε τα συνδικάτα σε μέρος του προβλήματος, καλλιέργησε αυταπάτες και αναμονές για λύσεις από τα πάνω και εν τέλει την απογοήτευση που οδήγησε έναν κόσμο να πάει στο σπίτι του. Δά και Πάσκε και συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού στηρίζουν τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας του Ευρωμονόδρου. Όλοι μαζί δίνουν τη μάχη κάτω από τη σημαία του αστικού κράτους. Αποδέχονται ως Ευαγγέλιο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Και για να μην τους φύγει και καμιά κεραία, προέβλεψαν αυτό να το ενσωματώσουν και στο καταστατικό της ΑΔΕΔΗ, που λέει ότι σκοπή της ΑΔΕΔΗ είναι ο εξυγχρονισμός του κράτους, η προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. ΣΥΚ. Αυτά πάτε και λέτε στα ευρωπαϊκά συνδικάτα στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό οι υποκόμοι της Μέρκελ σας παραθέτουν γεύματα εργασίας, κοινό σας τραπεζώνουν. Έτσι, για να μην νομίζει ο Παναγόπουλος της ΓΕΣΕ ότι μόνο αυτός έχει το πλεονέκτημα να συναντιέται απευθείας με τη Λαγκάρτ σε περίοδο μνημονίων. Όχι, τέτοια πλεονεκτήματα διεκδικήσει υπάρχουν και από άλλη πλευρά. Συνδικάτα, συνομοσπονδίες που έχουν ένα τέτοιο προσανατολισμό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να παλεύουν για το καλό των εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνδικαλιστική ηγεσία της ΑΔΕΔΗ δεν χειρίζεται ζητήματα. Δεν κάνει τους αναγκαίους για αυτήν ελιγμούς. Δεν εξαγγέλει απεργίες. Ίσα-ίσα. Η πλειοψηφική ηγεσία της ΑΔΕΔΗ δεν θα κριθεί και δεν κρίνεται από το πόσες απεργίες εξαγγέλει, αλλά από τον προσανατολισμό πάλης που η ίδια έχει, τις πολιτικές, τις στρατηγικές που η ίδια υπηρετεί. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, οι στιγμές που ζούμε είναι κρίσιμες. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται. Τα σχέδια προσάρτησης των κατεκτημένων εδαφών στη Ρωσία, από τη μία πλευρά, και η πολύμορφη στήριξη του ΝΑΤΟ στην αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι από την άλλη, τροφοδοτούν το φαύλο κύκλο του υπεριαλιστικού πολέμου, του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού, ενώ την ίδια στιγμή πυκνώνουν τα σύννεφα μιας νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτικό το αίτημα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, για να σταματήσει η χώρα να μετατρέπεται σε ορμητήριο πολέμου. Ορμητήριο πολέμου για το οποίο φέρνουν διαχρονική ευθύνη, βαριές πολιτικές ευθύνες, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα αστικά κόμματα. Και ας προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί βαθιά στη βάση της Αλεξανδρούπολης, μιας και αυτή είναι αποκλειστικά δικό του δημιούργημα. Δώρο βεβαίως στον διαβολικά καλό Τραμπ. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η ίδια η ιστορική περίοδος που ζούμε, οι ίδιες εξελίξεις επιβάλλουν να ξεσηκωθεί ο λαός. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ενεργειακή φτώχεια. Να δουλεύουμε όλη μέρα, μόνο και μόνο για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε στην ιδέα πως υπάρχουν σπίτια με μικρά παιδιά και γέροντες που πρέπει να επιλέξουν. Ή θα πάνε στο σούπερ μάρκετ ή θα πληρώσουν το πετρέλαιο. Αν θα ζεσταθούν ή αν θα πεινάσουν. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε στην ιδέα ότι και εδώ μέσα σε αυτήν την αίθουσα υπάρχουν συνάδελφοί μας που το σπίτι τους βγαίνει σε πληστηριασμό, που τα αρπεκτικά των τραπεζών τους πετούν στον δρόμο, αξιοποιώντας τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας
και το ΣΥΡΙΖΑ για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας και κάντε επιλογή. Ή με τους πάτσιδες, τον γνωστό πάτσι που από εδώ... Το γνωστό πάτσι λοιπόν συνεννοηθήκαμε, που αγοράζουν κόκκινα δάνεια νόμιμα με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και απειλούν τον Κοσμάκη να του πάρουν το σπίτι και να τον πετάξουν στον δρόμο, ή με το βάλσαμο το Συρίγο, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που στις 19 Δεκέμβρη δικάζεται γιατί εναντιώθηκε ενάντια στον νόμο για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας το γνωστό ιδιώνυμο που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Δεν είναι δύσκολο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, πολλές επιλογές στο διαλέξτε δεν έχουμε. Την κυβερνητική εναλλαγή τη ζήσαμε και τη λουστήκαμε. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που στηρίζουν την κυβερνητική εναλλαγή στο κίνημα και τις αντιλαϊκές στρατηγικές δοκιμάστηκαν και χρεοκόπησαν. Μια επιλογή μας έμεινε. Ένα σύνθημα. Μόνο με οργάνωση, αγώνα, συσπήρωση το ΠΑΜΕ και το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε όφελος του λαού. Ναι. Οι εξελίξεις επιβάλλουν λαϊκό ξεσηκωμό. Για να γίνει όμως αυτό πιο αποτελεσματικό, πρέπει να αλλάξουν και οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τέλος. Κοιτάξτε. Πάνω κάτω τους συσχετισμούς σε αυτή την αίθουσα, τους ξέρουν όλοι. Πάνω κάτω. Κάτι λίγο πολύ ό,τι αφορά εμάς το συνδυασμό της ΔΑΣ, λίγο πολύ κάτι μας λείπει για να πάρουμε τη 18η έδρα στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε με αυτό και την 4η έδρα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, που θα σημάνει πραγματική αλλαγή στο συσχετισμό δύναμης. Σημαντική αλλαγή. Λοιπόν, αυτή τη φορά, ακούστε μας καλά, 5-6 χριστιανοί της ταξικής πάλης θα βρεθούν. Θα βρεθούν και θα κάνουν το καθήκον τους για την αποκαθήλωση του κυβερνητικού συνδικαλισμού και της ΔΑΚΕ από την ηγεσία της ΑΔΔΗ. Αυτή τη φορά η ευκαιρία να μην χαθεί. Έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στους τίμιους εργαζόμενους και λαϊκούς αγωνιστές με τους οποίους συμπορευτήκαμε σε όλους τους αγώνες. Χέρι-χέρι, μπράτσο-μπράτσο. Και ας μην συμφωνούμε σε όλα. Αργά ή γρήγορα λοιπόν, τα πράγματα μπαίνουν στο αυλάκι, παίρνουν τη ροή τους και αργά ή γρήγορα θα νικήσουμε. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Καλούς αγώνες! Καλό βόλι, δύναμη και υγεία σε όλους.